Γεια σας, εγώ είμαι η Ελένη και αυτή είναι μια λίστα με τις 7 καλύτερες εμφανίσεις που είδαμε στο Red Carpet του Mad Walk 2018 by Serkova. Στο νούμερο 1, φυσικά η Μέρση Σινατσάκη βγαλμένη από παραμύθι στο κόκκινο χαλί σε μία από όλες τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που έκανε σε αυτό το μοναδικό Fashion Music Project. Στο νούμερο 2, η Demi, ρομαντική όπως μας έχει συνθήσει και σε απόλυτο 90s look θα μπορούσαμε να πούμε. Στο νούμερο 3 είναι η Σμαράγδα Καρύδη σε δημιουργία του Βασίλη Ζούλια, συνοδευόμενη μάλιστα από ένα σκυλάκι. Στο νούμερο 4, η Ντορέτα Παπαδημητρίου που έκανε τη διαφορά και εμφανίστηκε με αφέλειες και με καταπράσινο BSB φόρεμα. Στο νούμερο 5 είναι η Κόνη Μεταξά και η Ζόζεφιν, απαστράπτουσες και λαμπερές και στο Red Carpet αλλά και στη σκηνή του Mad Walk 2018 by Serkova. Στο νούμερο 6, η Σάσα Σταμάτη, υπέρλαμπρη και υπέροχη μέσα στη φούξ δημιουργία της Σίλιας Κρυθαριώτη, ενώ στο νούμερο 7 της σημερινής μας λίστας είναι η Σύση Χριστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης, αγαπημένη και ταιριαστή αφού εμφανίστηκαν με Total Black Look. Αυτή είναι η λίστα με τις 7 καλύτερες εμφανίσεις που είδαμε στο Red Carpet του Mad Walk 2018 by Serkova. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις εμφανίσεις και στο YouTube channel του Mad TV, Mad TV Greece, και εκεί πέρα ακολουθήστε μας και για περισσότερες cooler lists. Πόσο ωραία τα περάσαμε χθες! Πόσο ωραία τα περάσαμε. Ηλένια μου, μήπως να σε αποδεσμεύσουμε να κάνω μόνη στην εκπομπή. Εδώ. Ηλένια, έχει σήμερα 39 πυρετό. Με τα βίας περπατάει. Με τα τακούνια και με όλα αυτά που. Τα πράγματα που έγιναν χθες. Έχει κλείσει φωνή της και να πω ότι τραγούδησες. Πώς έγινες έτσι. Άσε με. Τι καταστροφή είναι αυτή. Άσε. Μα ήμουν πάρα στο. Ένα πράγμα σου ζητήσαμε να κάνει, κοπέλα μου. Τι εννοεί. Τι να κάνει. Πασαρέλα. Backstage. Κόκκινο χαλί. Τι να κάνω απ' όλα. Τι. Παιδιά, ήταν όντως ένα υπερθέαμα. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε πότε θα το δείξει τηλεόραση, πού θα τα δείτε όλα αυτά, να ξέρετε ότι έχει ανέβει πολύ υλικό στο YouTube channel του MAD, MAD TV Greece. Έχουν ανέβει εκεί αποσπάσματα από Red Carpet, έχουν ανέβει αποσπάσματα από backstage συνεντεύξεις, αποσπάσματα των ACT επίσης και έχεις δείξει και εσύ στην εκπομπή. Έδειξα και εγώ, παιδιά, σήμερα κόκκινο χαλί, έδειξα. Μη λες η καλύτερη. Τι άλλο έδειξε, αυτό δεν ξέρω. Αποκριστικά, ναι, έδειξα κόκκινο χαλί, έδειξα αποσπάσματα από τα ACT όλα. Και στο τελευταίο βίντεο γενικώ είχαμε πάρα πολύ υλικό. Τρελαίναμε με αυτό το τραγούδι. Καθόμαστε στα backstage, το χορεύαμε όλο αυτό με τον Blady. Ισχύει. Βέβαια, όπως βλέπετε, υπάρχει μια επιστροφή στην καθημερινότητα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Κανονικά, όπως μας αγαπάτε, όπως μας ξέρετε. Επιστροφή. Τώρα περιμένουμε να σου πω κάτι. Τώρα περιμένουμε VMA πλέον. Ναι, ναι. Εκεί, αν κάναμε χθες εμφάνιση Grande, φανταστείτε τι έχει να γίνει στα VMA, έτσι. Γιατί, ίσα-ίσα, στο μάτι που γίνεται η εμφάνιση Grande. Ναι, αλλά στο VMA θα δώσουμε και εκεί πόνο. Θα δώσουμε πόνο. Είναι αυτό το ωραίο που ξέρεις τι. Λες, έχεις τόσο πολύ άγχος και πανικό μέσα σου να πάνε όλα καλά. Γιατί είναι πολλά πράγματα που πρέπει να κάνεις. Ναι. Αλλά με το που τελειώνει η βραδιά και είμαστε εκεί, ας πούμε, στο τέλος, τελευταία συνέντευξη στον Green Room, λες. Το ξαναπήγαινα. Εύκολα. Εγώ πήγα το ξαναπήγαινα. Αν δεν μπορούσα στο πόδι μου, το ξαναπήγαινα εύκολα. Δηλαδή. Να πούμε. Είναι αυτό το θέμα της ημέρας. Θα σχολιάσουμε τις 7 καλύτερες εμφανίσεις στο Red Carpet του Mad Walk 2018 by Serkova. Διαλέξαμε κάποιες από τις καλύτερες έτσι που είδαμε κι εμείς. Και να σχολιάσουμε λίγο να πούμε τα σουδάκια που είδαμε και λίγο πήρε το μάτι μας εχθές. Να πούμε, ας πούμε, ότι ήταν η Ελένη Φουρέιρα με μια. Τρομερή διασκευή του Gigi. Ήταν η Ελένη Φουρέιρα με μια τρομερή διασκευή του Gigi να ευχαριστήσουμε. Του Παύλου Μανώλη, βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Να ευχαριστήσουμε την Ελένη Φουρέιρα που μας έκανε τις δηλώσεις αυτές. Δεν θέλαμε να την ταλαιπωρήσουμε, ελπίζουμε να μην ταλαιπωρήσαμε καθόλου. Με το μοναδικό βρετό βρετάκο που βγήκε έξω και παρόλα αυτά μας μίλησε. Ναι, δεν πρέπει. Ναι. Μας μίλησε για τα πάντα. Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να το πούμε. Σε αγαπάμε, Ελένη Φουρέιρα. Ελένη, παντρέψου μας. Ναι, και τη Λία την αγαπάμε, γιατί και η Λία τα άκουσε. Ναι. Που είναι μαζί με την Ελένη Φουρέιρα. Και όλη την Πάνικ, γενικά. Και όλη γενικά. Την Πάνικ, ευχαριστούμε. Αλλά Ελένη Φουρέιρα, αγαπάμε. Την αγαπάμε. Δεν υπάρχει αυτή η κοπέλα, δεν υπάρχει η ενέργειά της πάνω στη σκηνή. Η Ελένη Φουρέιρα είναι κατακουρασμένη. Να το πούμε και αυτό. Ναι. Γιατί προετοιμάζεται πυρετοδός και για τη Eurovision. Πηγαίνει από πρόβα σε πρόβα, να τελειοποιήσει και το Fuego. Είχε να ετοιμάσει και το Gigi, Paradisco,
φανταστικό act, θα τρελαθείτε, σίγουρα θα γίνει επιτυχία. Φανταστικό και συνήθως, τέλειο. Ό,τι κάνει η Ελένη Φουρέιρα σε Madwalk και VMA γίνεται μετά επιτυχία. Ναι, εγώ είπα ότι θα είναι επιτυχία του καλοκαιριού για παιδιά, να τα λέμε σίγουρα. Και ήταν πάρα πολύ κουρασμένη και όμως μας μίλησε με το χαμόγελο πάνω στη σκηνή, τα έδωσε όλα όπως μας έχει συνηθίσει. Και μας είπε λίγο και 2-3 πράγματα για Fuego. Μας είπε ότι αυτό που έχουμε δει όλοι στο βίντεο κλιπ. Καμία σχέση. Ναι. Γιατί τη λέμε. Είναι η Ελένη που ξέρουμε. Ναι, τη είπαμε. Λέμε, βρε Ελένη. Δεν είσαι εσύ. Δηλαδή πάντα δίνεις πόνο. Και λέει, δεν γινόταν να σας τα δείξω όλα. Περιμένετε να δείτε και λίγα πράγματα πάνω στη σκηνή. Θα είμαι η Ελένη Φουρέιρα που όλοι αγαπάτε. Και όντως ανυπομονούμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Eurovision. Ούτως ή άλλως τα προγνωστικά θέλουν και την Κύπρο και την Ελλάδα σε πολύ ψηλή θέση. Ναι. Επίσης να μιλήσουμε και για Γιάννα Τερζή, γιατί πιάσαμε λίγο αυτό το θέμα που έχει να κάνει με acts και Eurovision. Εμείς συμμετείχαμε σε αυτό το φιλανθρωπικό act της BSB που τραγουδούσε η Γιάννα Τερζή. Την πρώτη φορά τραγούδησε το τραγούδι της Eurovision. Ναι, και δεν θα το ξαναδούμε κιόλας. Ήταν αυτό που είδαμε. Τώρα κατευθείαν στη σκηνή της Eurovision. Κατευθείαν στη σκηνή της Eurovision. Πολύ ωραία ήταν και ήτανε αυτά. Ήταν πάρα πολύ ωραία και η Γιάννα Τερζή είπε ότι είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα το να πάει στη Eurovision. Είναι και αυτή αγχωμένη, ετοιμάζεται και αυτή πήρε το δός, ανυπομονή. Και εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα τέλεια, κάπως να στάθηκαμε έτσι λίγο. Να είμαστε, να τις έχουμε μεταδώσει λίγο τύχη. Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα πάνε όλα τέλεια και η Γιάννα Τερζή. Είχαμε και άλλο Eurovision, είχαμε και Αζερμπαϊτζάν. Και Αζερμπαϊτζάν. Με την Αιζέλ. Και εκεί είχαμε ελληνικό στοιχείο. Ο κύριος Δημήτρης Κοντόπουλος, την επιμέλεια του τραγουδιού. Ναι, να τα πούμε ότι θα ευχηθούμε και σε αυτό καλή επιτυχία. Γενικώς να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πολύ Ελλάδα έχουμε φέτος στο Eurovision. Ναι, ναι. Ξέρεις τι, και είναι και ωραίο, γιατί εγώ πάντα το λέω, ότι η Eurovision είναι να μαζεύεσαι με παρέα, ναι, και να περιμένεις να δεις την εμφάνιση που έρχεται και να λες τα προγνωστικά, τι πιστεύεις εσύ, τι πιστεύω αυτό. Τώρα που έχουμε να πορωθούμε με δύο εμφανίσεις, ούτως ή άλλως Κύπρο και Ελλάδα προνόμασταν, αλλά τώρα που είναι η Ελένη Φουρέιρα, ξέρεις, είναι και λίγο παραπάνω. Ναι. Και για να Τερζή που έχουμε αγαπήσει, είναι καταπληκτικό παιδί ούτως ή άλλως. Ναι. Πολύ, πολύ ωραία τύπησα είναι και την αγαπήσαμε πάρα πολύ και γίναμε. Τη ζήσαμε. Ναι. Τη ζήσαμε και στα backstage και στις πρόβες. Οπότε ανυπομονούμε και για τα δύο, ανυπομονούμε να δούμε και το Αζερμπαϊτζάν, γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό. Πολύ ωραίο, παιδιά, τραγούδι. Πολύ ωραίο. Αχ, Παναγίτσα, πολύ ωραίο. Δεν μπορεί. Την επόμενη φορά με sneakers. Να τη Φουρέιρα. Fuego. Για να μάμα θες κάπου να κάνεις τα μήνες πάντως για να είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί νομίζω ότι... Εσύ νόμιζες ότι είσαι στην εκπομπή τώρα και είπες αυτό το λοιπόν. Πραγματικά, ναι. Συγγνώμη. Το κάνεις πάρα πολύ στην εκπομπή σου, λοιπόν. Να πω και κάτι ακόμη. Φυσικά συγχαρητήρια σε Μέρση Νατζάκη και Χρήστο Μάστορα, που δέσανε τόσο ωραία πάνω στη σκηνή. Παιδιά, ήταν φανταστική. Λες και το κάνουν από πάντα. Παιδιά, ήταν φανταστική. Φανταστική. Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον, ήταν φρέσκο όσο έπρεπε, είχε και χιούμορ, είχε και δόση τρέλας, γιατί και οι δύο είναι πάντρελοι ούτως ή άλλως. Και πιστεύω ότι ήταν ο ένας λειτουργούσε ως αγχολητικός τον άλλον. Ναι. Θεωρώ ότι είχαν και οι δύο άγχος. Και πιστεύω ότι η Μέρη αισθανόταν safe, παρόλο που έπρεπε να συγκρατήσει τον Χρήστο, να τον συγκρατήσει εισαγωγικά, ενώ ότι είχε το άγχος, γιατί ο Χρήστος δεν είναι παρουσιαστής. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι ήταν το αγχολητικό της, γιατί ο Χρήστος είναι έτσι ένας χαλαρός, cool τύπος. Ναι, ναι, ναι. Αντίστοιχα όμως και για τον Χρήστο η Μέρη μας το είπε κιόλας, λειτουργούσε ως αγχολητικό, αν και του έλεγε κάποιες δύσκολες λέξεις. Ναι. Λέει, μας είπε ο Χρήστος όταν του κάναμε τη συνέντευξη στο backstage, λέει όλα καλά, αλλά κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε η Μέρη να μιλάει και να λέει κάτι άγνωστες λέξεις, σκάλωσα λίγο, λέω που από τώρα θα πω καμιά χαζομάρα. Καμιά πατάτα. Καμιά πατάτα. Ναι. Αλλά τελικά όλα πήγαν κατευθείαν και θα το δείτε σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα στις οθόνες σας φυσικά. Λοιπόν, ξεκινά. Να ξεκινήσω, δεν μου ανοίγει το mail. Λοιπόν, έχουμε, ναι, τις 7 καλύτερες εμφανίσεις. Δεν θα μπορούσε να λείπει από τις 7 καλύτερες εμφανίσεις. Φυσικά η Μέρη Σνατζάκη που έκανε στο Red Carpet. Η αλήθεια είναι ότι αν μπορούσαμε να βάλουμε τις 7 καλύτερες εμφανίσεις, εγώ θα βάζα όλες τις εμφανίσεις τη Μέρη Σνατζάκη πάνω στο stage. Ναι, ναι, ναι. Ανέβασε και μία με το κόκκινο το φόρεμα. Χριστέ μου, τι φανταστική φωτογραφία ήταν αυτή. Ναι, παρόλα αυτά όμως να σου πω ότι το styling της φυσικά το επιμελήθηκε ο Άρης Γεργιάδης, που είναι ο στυλίστας της και κάνει και παπάδες. MSGM ήταν το φόρεμά της και ένιωσε αυτά που φόρεγε από κάτω. Ναι, ήταν custom made. Ναι, ήταν custom made για την ίδια τη Μέρη. Απαστράπτουσα, τίποτα δεν έχω να πω περισσότερο γι' αυτό. Είναι η Μέρη ούτως ή άλλως, είναι πάρα πολύ γνωστό ότι έχει υπέροχο προσωπικό στυλ.
από μόνη της, ναι. Δηλαδή είναι καλέσθητη. Ναι. Και επίσης ήταν και ρομαντικό, ήταν και θηλυκό μαζί. Πάρα πολύ, ήταν να υπέροχη. Το μαλλί, γιατί εμένα δεν μου το ανοίγει. Στο νούμερο 2 έχουμε φυσικά την Τέμι, η οποία Τέμι με κουρεμένο μαλλί, πιο καρέ από ποτέ για την Αθήνα. Ναι. Η οποία μας αποκάλυψε, είδες. Αχ, εδώ ναι! Πέρα συντονίζεται να τα μάθετε όλα. Η Ντέμι, να ξέρετε, ετοιμάζεται να κάνει στροφή στην καριέρα της. Όχι, δεν θα βγει στο τραγούδι, μην τρομάζετε. Ντέμιερς, Ντέμιερς. Αλλά η Ντέμι, να ξέρετε, ότι ετοιμάζεται πάρα πολύ σύντομα να πρωταγωνιστήσει στην, σε μια ταινία. Σε μια ταινία. Αυτό ξέρουμε κι εμείς. Προσπαθήσαμε να μάθουμε περισσότερα. Είναι ένα νέο βήμα που πάει να κάνει στην καριέρα της. Το αν ξέρει. Το, ναι, εντάξει. Εσύ μπορείς να συνδέσεις τις φωτογραφίες, να τις πετάμε. Είναι, όχι, δεν γίνεται. Είναι πάνω. Είναι ένα νέο βήμα που πάει να κάνει η Ντέμι στην καριέρα της και να της ευχηθούμε φυσικά καλή επιτυχία. Γιατί η Madame Σουσού, ένα από μου τι ήτανε. Καλή ώρα. Με τη Madame Σουσού, ένα από μου τι ήτανε. Να πάμε και στο επόμενο. Ναι, να πάμε και στο επόμενο. Θέλαμε να ρίξουμε κάτι φωτογραφίες. Λοιπόν, Σμαράγδα Καρύδη. Η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία τραγούδισε, την είδαμε πρώτη φορά στο Madwalk, σε ρόλο τραγουδίστριας. Ναι. Της πήγαινε πάρα πολύ, εμφανίστηκε με Βασίλη Ζούλια. Με Βασίλη Ζούλια, μπράβο, και στην εμφάνιση της στο Red Carpet την έχουμε μέσα στις 7 καλύτερες εμφανίσεις, γιατί έκανε την ανατροπή και εμφανίστηκε με το σκυλάκι της. Ναι, με ένα ολόκληρο. Δεν ξέρω τι είναι το δικό του σκυλί, νομίζω ότι Λεμπραντόρ έχει. Δεν είναι το δικό του σκυλί. Είναι το σκυλί του Jack Russell του κυρίου. Θα το θυμηθώ μετά το break, νομίζω ότι είναι. Θα το θυμηθώ μετά. Είναι του κομωτή. Όχι, είναι του. Είναι του κομωτή τη. Είναι του κομωτή τη. Αλήθεια. Ναι. Αλλά δώσε μου ένα λεπτό να το επιβεβαιώσω κιόλα. Ναι, αυτή τη φωτογραφία δεν μπορούμε να τη δείξουμε κάπω, όχι. Έχει πάθει τέτοιο. Δείξτε λίγο στον αέρα. Πρέπει να ανέβει ο Γιώργος επάνω. Όχι, εδώ, έτσι. Μισό λεπτάκι, παιδιά, ψάχνω. Μέχρι να βρει η Λένα τη φωτογραφία, μπορείς να βάλεις σε. Δεν έχουμε κάτι άλλο από Madwalk σε τραγουδιέ. Τι τραγουδούσα πριν? Α, το Αβάνα. Όχι. Το Αβάνα. Στα ναι. Social media. Από ό,τι θυμάμαι πάρα πολύ σωστά, είναι το σκυλί του κυρίου Στέφανου Βασιλάκη. Α, okay. Το Jack Russell αυτό, το οποίο το είδα και μετά. Είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι. Ναι. Είναι αυτό εδώ, με αυτό εμφανίστηκε η Σμαράγδα Καρύδη. Ήταν πολύ ωραίο το κόνσεπτ της γενικότερα και πολύ ρομαντική. Ναι, πάρα και πολύ. Παιδιά... Ουδένια. Αυτά τα υπέροχα με και τραγούδισε και το τραγούδι. Μπορούμε να τα πούμε γιατί όπως σας είπαμε έχουν ανέβει στο ναι. YouTube αποσπάσματα ναι. από τις εμφανίσεις. Ή να μπείτε στο YouTube channel του Mad TV, παρακαλώ πολύ, Mad TV Greece. Η Σμαράγδα Καρύδη τραγούδισε το «Είσαι ένα περιστέρι που πέτρα στον ουρανό». Και το διάλεξε μόνη της γιατί ταξιδεύει πάρα πολύ πίσω σε αυτή την εποχή που θα ήθελε πάρα πολύ να ζει. Από ό,τι μας αποκάλυψε. Έχεις δίκιο. Ναι, από ό,τι. Και όλες αυτές τις συνεντεύξεις θα βγουν, μην αγχώνεστε καθόλου. Φεύγουμε για γρήγορο break, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο να σχολιάσουμε και όλες τις επόμενες εμφανίσεις που έχουμε. And if you fell to your death today, I hope the heaven is your resting place. Κάνουμε τις φωτογραφίες, γι' αυτό είμαστε με τα κινητά. Επιστρέψαμε, γεια σας, καλησπέρα, πώς είστε μία μέρα. The day after που λένε, του Madwalk 2018 by Serco Vata, περάσαμε φανταστικό τέλεια. Ήταν όντως ένα υπερθέαμα, δεν μπορούσαμε να πούμε περισσότερα, αλλά ήταν όντως ένα υπερθέαμα. Όντως ήταν αυτό που περιμέναμε, φανταστικές συμπράξεις καλλιτεχνών και σχεδιαστών. Είδαμε το κάτι διαφορετικό. Yeah. Είδαμε την Έλλη Κοκκίνου να τραγουδάει τη Pink το Get This Party Started on the Saturday Night. Να, να, να. Είδαμε την Θεωρία Παπαδημητρίου που είναι και η επόμενη. Με την Dua Lipa στο New Rules φυσικά. New Rules. Το απογείωσε, το χόρεψε, το τραγούδισε. Δηλαδή τι να. Ναι, ρε φίλε. Φανταστική εμφάνιση επίσης. Μπορεί να μην είναι στο red carpet μας, αν και θα μπορούσε γιατί η Τζόρτζια είναι πολύ ροκ τύπησα. Φανταστικό, και την πάρα πολύ με το πράσινο κραγιόν. Με το πράσινο στραφάλι. Βέβαια. Κραγιόν, παιδιά, ήταν υπέροχη και η Τζόρτζια. Τζόρτζια και Ευρυδίκη πάνω στη σκηνή. Ναι. Πόσο λίγο με ξέρεις. Ναι, εντάξει. Κομματάρα, το σκίσανε. Το απογειώσανε, παιδιά. Πάντως η Σμαράγδα Καρύδη, όχι η Σμαράγδα Καρύδη, η Ντουέτο Παπαδημητρίου, γιατί λέγαμε για πράσινο τώρα, με ένα φανταστικό πράσινο PSB φόρεμα στο red carpet. Ήταν από τις καλύτερες εμφανίσεις. Ήταν και διαφορετική. Και διαφορετική γιατί έκανε αφέλειες προσωρινές. Είχε βάλει τα μαλλιά. Έκανε τρέλες ο Σπύρος Σαμουήλης. Ναι. Έκανε τρέλες. Αυτό το παιδί ευθύνεται και για το hair look της Ντόρα της Παπαδημητρίου και της Μελισσίνα Τσάκη φυσικά. Ναι. Αλλά αν έχει έμπνευση ο hair stylist. Έκανε πώς να το κάνεις. Έκανε τρέλες πάνω στο. Μου το είχε πει κιόλας εμένα ότι
κάνω τρέλες μου, λέει, στο Red Carpet. Λέω, μάλιστα, κατάλαβα. Πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η Πάρα πολύ. Τρίο τραγούδισε το New Rules, ένα τραγούδι το οποίο το διάλεξε και η ίδια γιατί. Με Ιβόνη Μπόζνιακ. Με Ιβόνη Μπόζνιακ, φυσικά, ήταν η Ντόρα Παπαδημητρίου, σωστό. Όσον αφορά το τραγούδι, μας είπε ότι το διάλεξε μόνη της, γιατί είναι αυτός ο ύμνος που της Dua Lipa για τις δυναμικές γυναίκες. Οπότε... Οι οποίες είναι σε μια σχέση όμως, αλλά δεν μπορούν να βγουν και πολύ εύκολα από τη σχέση, δεν μπορούν να ξεπερνάξουν με που είναι πρώην κλπ. Οπότε. Κάπως είχε νόημα αυτό που μας είπε. Τώρα, τι να κρύβεται πίσω από τις γλώσσες αυτές. Δεν ξέρω. Πίσω από τις λέξεις. Ναι, μιλάς με γρίφους, γέροντα που λένε. Ντορέτα μου. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, Τζόζεφιν και Κόρη μεταξύ έχουμε μετά. Ναι, ναι. Και απαστράπτουσες μέσα... επίσης. Ναι, απαστράπτουσες. Τις έχουμε μέσα στο Red Carpet, γιατί ήρθανε και οι δύο με αυτές τις φορεματάρες που ήταν η Ειρήνη Αγγελόπουλος. Ναι, ήταν φανταστική. Ειρήνη Αγγελόπουλος συγκεκριμένα. Έτσι. Έτσι λέγεται, γιατί εγώ. Με διόρθωσε δύο φορές η κοπέλα. Ειρένη Αγγελόπουλο. Ειρένη Αγγελόπουλο. Είναι τη σχεδιάστρια όμως Ειρήνη Αγγελοπούλου. Ναι. Το branding αυτό και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ταιριαστές. Ήταν πραγματικά. Και ήτανε, είναι η ίδια σχεδιάστρια που έκανε το δικό σου φόρεμα. Ναι, είναι η ίδια σχεδιάστρια που έκανε και το δικό μου φόρεμα. Το backstage βέβαια μετά το φόρεμα, γιατί στο πρώτο είχαμε την PSB, αλλά μετά ναι. Ήτανε... Έχει αυτό το στραφταλιζέ, το φανταστικό, το θέλω να πάω κάπου και να τραβήξω όλα τα βλέμματα πάνω μου. Το υπέρλαμπρο! Το υπέρλαμπρο και ναι. Και την ευχαριστούμε πολύ και την Ειρήνη που ήταν στην παρέα και ήταν στο The Mini Design Lab. Ναι, μαζί με πάρα πολλούς ανερχόμενους σχεδιαστές που είναι σχεδιαστές, ναι. Έχουν κάνει ήδη τρομερές δημιουργίες, αλλά η Mini τους έδωσε τη δυνατότητα φέτος ναι. Να συμμετέχουν κανονικά στο catwalk του Matwalk, να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους εκεί. Στο fashion crowd της Αθήνας που ήρθε ναι, να δω κοντά. Ήρθαν και πήγανε και πάρα πολύ. Εντάξει, και να πούμε και σε ένα που ήταν Kisters. Ναι, και τα δικά μου ήταν Kisters, αυτή η φούστα, η μαύρη. Το jacket με ρώτησαν όλοι, τι είναι το jacket που φορούσα. Πίσμα. Αυτό με το υπέροχο, που ήταν πολύ pop, ήταν πολύ δίσκο φάση. Ήταν BSB. Φανταστικό, το φορούσα στο Red Carpet, αλλά και η δεύτερη μου εμφάνιση ήταν και εμένα από την γωγό του φαρμάκι που είναι Kisters, το brand και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήταν όντως πολύ ωραία η εμφάνιση. Να πούμε και για τη Σάσα, η οποία ήταν εντάξει, ρωτήσαμε τυπικά. Ναι, βλέπεις από μακριά, ένα τρία μέτρα γυναίκα. Ναι. Σίλια Καρθαριώτη. Handmade μπότες φανταστικές. Έτσι ρωτήσα, κάτι έγραφε πάνω, είδες τι έγραφαν οι μπότες. Νομίζω κάπου έγραφε κάπου love, μπορεί, δεν είμαι και σίγουρη. Παρ' όλα αυτά όμως η Σάσα, εντάξει, για μένα η Σάσα είναι από τις πιο καλοδημένες γυναίκες, ναι, ελληνικές ναι, ναι. Γυναίκες. Τα τελευταία σίγουρα 5 χρόνια. Συμφωνώ. Ναι, αυτό τίποτα δεν έχω να πω πάνω Συμφωνώ. Σε αυτό. Μία φούξια. Ένα φούξ φόρεμα, ναι. Κοντούλι, γιατί έχει και όλα αυτά τα πόδια που κάπου πρέπει να αναδειχθούν. Που ήταν over the knee boots, όπως μας είπε στο ραδιόφωνο. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι για να κάνεις over the knee στη Σάσα τα πόδια, πρέπει να πάρεις λίγο εξτρά ύφασμα. Για μένα το over the knee της Σάσας παίζει να είναι στο τελείωμα του ποδιού μου κανονικά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ο Δημήτρης που είχε μια φορά μετρήσει τα πόδια της Σάσας σε ένα challenge. Και πόσο είναι? Δεν θυμάμαι, αλλά πρέπει να πλησιάζαν τη Σκληναρίκοβα, αν θυμάμαι σωστά. Όντως. Πολύ ψηλά πόδια. Πολύ, είχε μετρήσει έχει μεζούρα, υπάρχει ναι. Αυτό. Και είναι όντως ήταν από τις πιο καλοδημένες που πέρασαν από το Red Carpet μας. Ενώ τέλος ποιον έχουμε? Θοδωρή Μαραντίνη, Σύση Χριστίδου. Φυσικά. Θοδωρή Μαραντίνη, Σύση Χριστίδου. Σύση Χριστίδου, Θοδωρή Μαραντίνη. Ο Θοδωρής Μαραντίνης... Άσπισε το κακό του. Ναι. Περίμενε, λέει, τη Σύση Χριστίδου τόση ώρα ετοιμαστεί, άσπισε. Έκανε το κάτι διαφορετικό, έπαιξε το μαλλιό του έτσι φιλογδί. Ναι. Ροκ. Πάντα. Είναι ροκ, ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ροκ στην εμφάνιση. Ρομαντικός τους και στο stage όμως, Ναι. Πολύ ρομαντικός. Πολύ ρομαντικός στο stage γιατί ερμήνευσε μαζί με την Ανδριάννα Μπάμπαλη. Στο The Mini Design Lab. Στο The Mini Design. Ήταν το άκτο του The Mini Design Lab. Σωστό. Ναι. Με ένα αυτοκίνητο της. Το mini πάνω εκεί. Ανθήκανε, κάνανε τα ωραία τους. Και εγώ θα φοβόμουν λίγο να το πατήσω, φαντάζεσαι. Να με κατακούν να ανέβησα πάνω στην οροφή. Που ήταν ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ναι, θα φοβόμουν. Στο κλείσιμο της εκπομπής φυσικά θα κλείσουμε με τον ήχο της Ηλένιας. Που είναι. Το σηκώνεις. Είναι αυτό. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται πόσο μακρύ είναι. Από εδώ, ναι. Mm-hmm. Φαίνεται από εδώ. Ναι, αλλά αυτές είναι οι εμφανίσεις που θέλουμε να σχολιάσουμε. Εσύ, Χριστίδου, το σχολιάσαμε όλοι αφού πέρασα το Red Carpet πόσο φωτογενής και όμορφη είναι. Και φόραγε εσύ, Χριστίδου. Σχολιάσαν όλοι. Εσύ, Χριστίδου, κόμου φορούσε εσύ, Χριστίδου. Από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια που χαίρεσα να τους βλέπεις. Ναι. Δηλαδή, χεράκι-χεράκι δίναν τις δηλώσεις, κρατιόντουσαν. Ο ένας μιλούσε για τον άλλο με τα πιο τρυφερά λόγια. Και κάπως ήταν έτσι. Συγκινηθήκες. Ήταν και ταιριαστή.
σιγά κοπέλα μου, θα μου σκίσεις κανένα δέρμα εδώ πέρα, κανένα λαιμό μου. Αυτό τον είχε. Αλλά... Αυτό είναι μισό λεπτό λίγο να ξέρεις το αυτή και της πας το τύμπανο. Ναι, και σου βγαίνει από το άλλο αυτή. Εδώ πέρα, εντάξει, λέμε και εμείς τα δικά μας. Αυτά ήταν που θέλαμε να σχολιάσουμε, που μας εντυπωσίασαν και άλλα πάρα πολλά βέβαια που μπορείτε να τα δείτε και στα social media μας. Παπάκι Mad Walk στο Instagram, εκεί έχουν ανέβει πάρα πολλές φωτογραφίες, αλλά και παπάκι Mad TV για να τα δείτε όχι, όλα. ρε Παναγία μου, εντάξει, ας τη συγχωρήσουμε σήμερα γιατί ήταν μια δύσκολη μέρα, δύο δύσκολες ημέρες. Νύχτα. Ξενυχτήσαμε, κάναμε πολλή δουλειά και θα τα δείτε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο στις οθόνες σας. Ναι, μην περιμένετε, συγγνώμη λίγο. Μην περιμένετε να δείτε κάπου την Ελένη μόνη της και κάπου εμένα μόνη μου, γιατί δεν υπάρχει αυτό. Είχαμε κάπως ραφτεί η μία πάνω στην άλλη. Είναι όπου όλα... ήταν η Ελένια, ήμουν εγώ και ναι, πήγαινε. Όπου ήταν η Ελένια. Θέλετε backstage, θέλετε red carpet, θέλετε στις πρόβες. Ναι, θέλετε... Και στο καμαρίνι ακόμη έτσι ετοιμαζόμαστε. Και στο καμαρίνι, ναι, κάπως έτσι ετοιμαζόμαστε. Ναι. Αλλά τα περάσαμε υπέροχα. Ναι. Ανυπομονούμε για τα VMA που έρχονται, VMA 18. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αυτά. Θα είμαστε εδώ αύριο, μια πιο φυσιολογική Τετάρτη. Μπράβο, μπράβο! Α, δεν είπα την Ερίκη Εγκλέσιας, να το ρίξεις και να το πάρεις. Άστε, θα το πούμε αύριο, 10 Μαΐου θα είναι εδώ, αλλά άσε τη ρητά ώρα, δεν πειράζει. Άσε τη ρητά ώρα! Και λέει, αν πέινε, εμείς να πούμε ότι ο Ερίκη Εγκλέσιας φυσικά θα είναι στην Αθήνα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδίας, 10 Μαΐου στο aka.viva.gr για το δικό σου εισιτήριο, δεν πρέπει να τη χάσεις αυτή τη συναυλία, ε! Ωραία! Τα λέμε αύριο στις 7, φιλιά πολλά από εμάς, γεια σας! Γεια σας!